Καλημέρα και από μένα. Πηγαίνω στο επόμενο. Αυτή είμαι, η Δήμητρα Ιορδάνογλου, επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού του Παντίου Πανεπιστημίου. Να πω ότι, όπως καταλαβαίνετε, είμαι σε προνομιακή σειρά σε αυτή την ημερίδα, καθώς έχω ήδη κάνει την ψυχολογική μου προετοιμασία με την άσκηση που μας έκανε ο Χριστόφορος. Και επίσης μου θύμισε ότι χρησιμοποίησα και εγώ αυτή την άσκηση για κάποια χρόνια, τη χρησιμοποιούσα στα trainings. Και κάποια στιγμή έτσι είχα ένα ακροατήριο από στελέχη και έκαναμε αυτή την άσκηση κάπως παρόμοια. Κατέβαιναν τη σκάλα, άνοιγαν την πόρτα. Μετά στο γυρισμό που πήγαν να ανοίξουν την πόρτα, συνέχιζαν οι άλλοι, ήρθαν κάποια στιγμή στην πραγματικότητα. Ένας είχε μείνει με κλειστά μάτια. Του λέω: συγγνώμη, γιατί? Μου λέει: δεν ανοίγει πόρτα. Θέλω να μείνω εκεί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η ανάγκη του ήταν να μείνει λίγο παραπάνω στην ωραία φύση και στο Ριάκι. Λοιπόν, μαζί θα μιλήσουμε για τη συναισθηματική νοημοσύνη μέσω του coaching και ουσιαστικά θα προσπαθήσω να ευχαριστήσω πριν, να μην ξεχάσω εδώ, να ευχαριστήσω τον Χαράρα Πετρά και το Athens Coaching Institute για την τιμή που μου κάνουν να με καλούν, να με καλέσουν και φέτος, γιατί είχα το προνόμιο και τη χαρά να είμαι και πέρσι στην τελετή αποφύτησης. Να συγχαρώ εκ των προτέρων όλους τους φοιτητές και σπουδαστές του Athens Coaching Institute και να ευχηθώ καλή σταδιοδρομία. Λοιπόν, μαζί θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε κάποια ερωτήματα. Τι είναι η συναισθηματική νοημοσύνη? Πολλοί μπορεί να είστε εξοικειωμένοι με τον όρο, αλλά καλό είναι να το συζητήσουμε και εδώ. Γιατί είναι σημαντική? Πώς μπορώ να την αναπτύξω μέσω του coaching, που είναι και το θέμα της ημερίδας? Και ποιες είναι οι τάσεις για το μέλλον? Ας δούμε λοιπόν πρώτα απ' όλα γιατί συναισθηματική νοημοσύνη. Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι μια ομπρέλα ικανοτήτων, η οποία έγινε γνωστή μεν στο ευρύ κοινό γύρω στο 1998 από το πρώτο βιβλίο του Ντάνιελ Γκόλμαν, αλλά βλέπετε ότι το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ την έχει κατατάξει ως μία από τις βασικές δεξιότητες που θα χρειαστούμε το 2020. Αργήσαν λίγο να τη βάλουν στη λίστα, θεωρώ, γιατί έχουμε ξεκινήσει αρκετά νωρίς να εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, εδώ μαζί σας θα μοιραστώ σε αυτό το slide την προσωπική μου διαδρομή, το μαθησιακό μου μάλλον ταξίδι στον κόσμο του coaching και της συναισθηματικής νοημοσύνης. Όλα ξεκίνησαν βασικά από ένα περιοδικό πριν το 1999, που διάβασα για τη συναισθηματική νοημοσύνη. Ομολογώ ότι είχα μια συναισθηματική αντίδραση, εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ, ενθουσιάστηκα μπορώ να πω, ένιωσα πάθος γι' αυτό. Και αποφάσισα λοιπόν, καθώς εργαζόμουν τότε σε μια εταιρεία συμβούλων, να παρακαλέσω να μου πληρώσουν όλοι τα έξοδα που χρειαζόταν αυτή η εκπαίδευση και να πάω στη Βοστόνη το 2000, να κάνω λοιπόν την εκπαίδευση στο coaching συναισθηματικής νοημοσύνης. Εξαιρετική εμπειρία. Είχα τη χαρά να είμαι και στην εταιρεία Hey Macbeth, με την οποία συνεργαζόταν ο Ντάνιελ Γκόλμαν. Δεν είχε έρθει αυτό προσώπος να μας δει, αλλά είχαμε ακολουθήσει τη δουλειά του. Μετά, στη συνέχεια, γύρισα πίσω και για αρκετά χρόνια ασχολήθηκα με το executive coaching τη δεκαετία του 2000, οπότε θα πω στη Βικτόρια ότι ανήκω στην ιστορία του coaching, έτσι, γιατί ξεκινήσαμε τότε τα πρώτα χρόνια να κάνουμε πολύ αρχικά βήματα στο coaching και η αλήθεια είναι ότι οι εταιρείες δεν το ξέρανε και υπήρχε και ένας φόβος πίσω από όλο αυτό. Θα πω από αυτή την εμπειρία μου κάποιες έτσι σκέψεις και γεγονότα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια αυτών των trainings. Και μετά είχα επίσης τη χαρά το 2017 να πάω στην ωραία Νέα Υόρκη για να κάνω μια έρευνα ως Fulbright Visiting Scholar, πάλι με υποτροφία, ευτυχώς πάλι δεν πλήρωσα, σας το λέω να το ξέρετε. Ήμουν στα καλά αυτού του επαγγέλματος. Και έκανα μια έρευνα πάνω στην ευρωηγεσία, σε έναν ανερχόμενο τομέα της ηγεσίας. Και όλα αυτά προσπαθώ να τα εφαρμόζω όλα αυτά τα χρόνια στο Πάντιο Πανεπιστήμιο μέσα από το εργαστήριο συναισθηματικής νοημοσύνης και ηγεσίας που έχουμε και τρέχουμε μαζί με συνεργάτες. Και όπως θα δείτε, έχουμε κάνει και ασκήσεις mindfulness. Βλέπετε τους φοιτητές μας με κλειστά τα μάτια. Έχουμε κάνει ασκήσεις για το ideal self που βλέπουν τον εαυτό τους στο μέλλον και κάποια άλλα βιωματικά. Και νομίζω ότι υπάρχει ανταπόκριση. Πραγματικά έχουν ανάγκη οι άνθρωποι να ξεκινήσουν από νωρίς και το κομμάτι του positive psychology και όλο το κομμάτι της εκπαίδευσης, αυτά τα skills. Τώρα να δούμε τι είναι η συναισθηματική νοημοσύνη. Είναι ουσιαστικά η ικανότητα ενός ατόμου να αναγνωρίζει τα συναισθήματά του και τα συναισθήματα των άλλων ανθρώπων, να τα διαχειρίζεται αποτελεσματικά και να δημιουργεί κίνητρα για τον εαυτό του. Όσο εύκολα το διαβάζουμε και το ακούμε, τόσο δύσκολο είναι να το εφαρμόσουμε, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί δεν είναι πάντα δεδομένο ότι αντιλαμβανόμαστε τα δικά μας συναισθήματα.
Έτσι δεν είναι, γιατί μπορεί να έχω ένα θυμό και να κοκκινήσω και πραγματικά το σώμα μου να το εμφανίσει, αλλά μέχρι να συμβεί αυτό μπορεί να μην έχω καταλάβει ότι έχω εσωτερικευμένο θυμό, τον οποίο μπορεί να κουβαλάω και πάρα πολλά χρόνια στη ζωή μου. Έτσι. Και οι άνθρωποι που έχουν περάσει από ψυχοθεραπείες ξέρουν πόσο δουλεύεται ο θυμός μέσα σε μια ψυχοθεραπεία, που πολλές φορές βρίσκεται και πίσω από τις καταθλίψεις. Έτσι. Από μια κατάθλιψη, πολλές φορές είναι θυμός από πίσω. Άρα λοιπόν μπορεί να είναι εύκολο, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο να δουλευτούν. Και φυσικά αναγνωρίζοντας τα δικά μου συναισθήματα, σύμφωνα με το μοντέλο της συναισθηματικής νοημοσύνης, μπορώ λίγο πιο εύκολα να καταλάβω και τα συναισθήματα των άλλων. Άρα έχω εκπαιδευτεί σε αυτό το κομμάτι. Φυσικά είναι σημαντικό να τα διαχειρίζομαι ώστε να λειτουργούν υπέρ μου και όχι εναντίον μου, να μην με οδηγούν σε προβλήματα λοιπόν. Και φυσικά να δημιουργώ κίνητρα για τον εαυτό μου. Να σας πω ότι όταν εμφανίστηκε αυτός ο κύριος Γκόλμαν στη φωτογραφία, όταν εμφανίστηκε αυτή η ιδέα της συναισθηματικής νοημοσύνης, ήταν πρωτοποριακή. Γιατί οι άνθρωποι πίστευαν ότι τα συναισθήματα πρέπει να τα κλειδώνουμε στο σπίτι και να πηγαίνουμε στη δουλειά μας. Και να έχουμε ένα ωραίο επαγγελματικό προφίλ. Τα συναισθήματα δεν έχουν ρόλο μέσα στη δουλειά, πρέπει να είμαστε επαγγελματίες. Αυτό βέβαια ήταν μια ψευδαίσθηση. Διότι τα συναισθήματα είναι πάντα μαζί μας, δεν κλειδώνονται πουθενά. Είναι μαζί μας, πρέπει να τα συνειδητοποιούμε, να μπορούμε να τα διαχειριστούμε ώστε να παίρνουμε ενέργεια και δημιουργικότητα από τα συναισθήματά μας και όχι να τα αφήνουμε να μας καταστρέψουν. Γιατί ξέρετε, το λιμβικό σύστημα, ο συναισθηματικός εγκέφαλος είναι πιο δυνατός από το λογικό εγκέφαλο. Και όταν υποφέρει ο συναισθηματικός εγκέφαλος, έρχεται και καπελώνει εντός εισαγωγικών τον λογικό εγκέφαλο. Άρα ούτε σωστές αποφάσεις μπορούμε να πάρουμε, ούτε να συνεργαστούμε με τους ανθρώπους στην ομάδα, ούτε να δώσουμε σωστό feedback όπως υπόθηκε πριν. Άρα είναι σημαντικό να εκπαιδευτούμε σε όλο αυτό. Και στην πραγματικότητα αυτό είναι κοινή πορεία μεταξύ του συναισθήματος και της λογικής, μεταξύ των δύο τμήματων των διαφορετικών του εγκεφάλου, που βέβαια γίνονται πάρα πολλές, υπάρχουν πολλές, πολύ καλή συνεργασία συνήθως αυτά τα δύο τμήματα. Και όπως είχε πει και ο Νταμάτζιο, ένας γνωστός νευροεπιστήμονας, εάν οι εναλλακτικές λύσεις φτιάχνονται με τη λογική και οι αποφάσεις παίρνονται με το συναίσθημα, τότε είναι εξαιρετικά σημαντικό τα δύο αυτά να συνεργάζονται αρμονικά στους ηγέτες. Γιατί πίσω από κάθε απόφαση υπάρχει και συναίσθημα. Να σας πω ότι ακόμη και η απόφασή σας τι θα βάλετε το πρωί έχει σχέση με συναίσθημα, πόσο καλά θα αισθανθείτε, τι θα φάμε. Όλα αυτά έχουν σχέση με συναισθήματα. Δεν το συνειδητοποιούμε εκείνη την ώρα, αλλά παίζουν ένα τεράστιο ρόλο. Και είναι και κάτι το οποίο θυμήθηκα να σας πω. Μία φοιτήτριά μου που τη συνάντησα αρκετά χρόνια μετά που είχε τελειώσει το κομμάτι της συναισθηματικής νοημοσύνης στο Πανεπιστήμιο, μου είπε: αυτό το μάθημα ήταν πολύ σημαντικό, γιατί κατάλαβα ότι πρέπει να σκέφτομαι τα συναισθήματα. Δεν το είχα μου λέει σκεφτεί ποτέ τότε ότι πρέπει να σκέφτομαι για τα συναισθήματά μου. Οπότε αυτή η κοινή πορεία της σκέψης και του συναισθήματος είναι πολύ σημαντική. Άρα λοιπόν η συζήτηση στην αρχή ήταν πόσο σημαντικό είναι το IQ ή το EQ, μήπως τελικά δεν είναι τόσο σημαντικό να είμαι πάρα πολύ έξυπνος, αλλά χρειάζεται να έχω αναπτύξει και τη συναισθηματική μου νοημοσύνη. Οι έρευνες το υποστήριξαν σε μεγάλο βαθμό αυτό. Και βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε και έξυπνοι στη δουλειά. Και υπάρχει και ένα έτσι μότο συμπαθητικό που λέει: το IQ σε βοηθάει να βρει δουλειά, το EQ σε βοηθάει να προαχθεί και να πάρει ηγετικού ρόλου. Που επίσης ισχύει. Γιατί κάποιοι άνθρωποι που έχουν πολύ ψηλό IQ, μερικές φορές αυτό λειτουργεί και ως παγίδα. Boomerang. Ο ηγέτης που θεωρεί ότι αυτός τα ξέρει όλα και άλλοι δεν τα ξέρουν. Έτσι, έχω υπερβολικές προσδοκίες και απογοητεύομαι πολύ γρήγορα και τα παρατάω. Θα μπορούσα να σας πω χιλιάδες αληθινά παραδείγματα πάνω σε αυτά τα δύο. Λοιπόν, μία έρευνα που έκανε έτσι πολύ μεγάλη εντύπωση και είχε περιγραφεί στο βιβλίο του Γκόλμαν είναι ότι προσπαθούσαν να δουν πώς ξεχωρίζουν οι άνθρωποι στους χώρους εργασίας. Ποιοι είναι οι καλύτεροι, για ποιο λόγο ξεχωρίζουν, έχουν υψηλό IQ, έχουν καλό βιογραφικό, έχουν εμπειρία. Και το τελικό αποτέλεσμα, το οποίο σε αρκετές έρευνες επιβεβαιώθηκε, υπάρχουν πάντα βέβαια και κάποιες έρευνες που είναι εναντίον της συναισθηματικής νοημοσύνης, δεν τις συμπαθούν πολύ, είναι ότι οι δύο στις τρεις ικανότητες που ξεχωρίζουν τους καλύτερους είναι οι ικανότητες συναισθηματικής νοημοσύνης. Αυτό ήταν ένα σημαντικό καμπανάκι, και ειδικά στην Αμερική που πίστευαν πάρα πολύ στο IQ, και όπως ξέρετε, πηγαίνουν στα πανεπιστήμια και παίρνουν ανθρώπους που είναι πάρα πολύ καλοί φοιτητές και όλα αυτά. Βέβαια, τώρα τους περνάνε και από τεστ IQ, γιατί στο κομμάτι των κριτηρίων προσλήψεων είναι πλέον για τα τεστ EQ και προσωπικότητας και κάποια άλλα. Οπότε αυτό έκανε εντύπωση και κυρίως για ηγέτες. Θέλω να δείτε ένα ποσοστό πολύ εντυπωσιακό. Στις ηγετικές θέσεις είναι σχεδόν 95% ρόλο παίζει το υψηλό EQ. Δηλαδή το να έχει κανείς κάποιος ηγέτης συναισθηματική νοημοσύνη. Γιατί όλα αυτά που υπόθηκαν πριν, το πώς δίνω feedback, πώς λειτουργώ με την ομάδα μου, πώς επικοινωνώ, έχουν σχέση με τη συναισθηματική νοημοσύνη. Αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο χρησιμοποιεί ο Γκόλμαν και έχει ενδιαφέρον. Και εδώ είναι όλες οι ικανότητες που είπαμε πριν. Δεν σημαίνει ότι οι καλοί εργαζόμενοι τις έχουν όλες ανεπτυγμένες, αλλά αρκετές ή ένα διαφορετικό προφίλ ανάλογα και με το επάγγελμα. Το σημαντικό εδώ να θυμηθούμε είναι ότι ξεκινάμε από την αυτοεπίγνωση, δηλαδή πόσο μπορούμε να καταλάβουμε τα δικά μας συναισθήματα, συνεχίζουμε με την αυτοδιαχείριση,
πόσο μπορούμε να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μας, αυτά που κατανοούμε ότι νιώθουμε, και αφού καταλάβουμε τον εαυτό μας, μπορούμε να καταλάβουμε περισσότερο και τα συναισθήματα των άλλων και να χτίσουμε σχέσεις αρμονικές μαζί τους. Πώς σας φαίνεται, ποιο θεωρείτε πιο δύσκολο, το να καταλάβουμε τον εαυτό μας ή το να καταλάβουμε τους άλλους? Τον εαυτό μας. Πόσοι συμφωνείτε, έτσι σηκώνοντας το χέρι, ότι αν καταλάβω τον εαυτό μου, μπορώ να καταλαβαίνω περισσότερο και τους άλλους ανθρώπους? Πολύ ωραία. Αρκετοί σήκωσαν αμέσως χέρι, αρκετοί το σκέφτηκαν, είδαν ότι σήκωσαν πολύ χέρι και σήκωσαν και αυτοί. Λοιπόν, δεν θα πάμε αναλυτικά. Κανονικά είναι ένα σεμινάριο ολόκληρο, έτσι, και κάποιες ημέρες σεμιναρίων και κάποια sessions coaching για να μπορέσεις να σκεφτείς όλα αυτά και να τα δουλέψεις. Εγώ απλά θα ήθελα να σας έχω ξεχωρίσει μία ικανότητα από κάθε κατηγορία. Στην πρώτη σίγουρα είναι η συναισθηματική αυτογνωσία, να καταλαβαίνω τα συναισθήματά μου, αλλά και πότε τα νιώθω και πώς συνδυάζονται με σωματικά συμπτώματα. Ταυτόχρονα όμως να ξέρω και μερικά πράγματα για τα συναισθήματα. Άρα θέλει και μία γνώση εδώ πέρα. Στη δεύτερη κατηγορία ξεχώρισα τον αυτοέλεγχο, που σημαίνει ότι πρέπει να καταλαβαίνω ποια είναι η κατάλληλη αντίδραση σε κάθε συνέστημα, να λειτουργεί υπέρ μου λοιπόν το συνέστημα και όχι εναντίον μου. Στην άλλη κατηγορία της κοινωνικής επίγνωσης είναι η ενσυναίσθηση, που υπόθηκε και πραγματικά είναι μία πολύ βασική ικανότητα, έχει γίνει της μόδας τα τελευταία χρόνια. Κάποια στιγμή την είχε πει και ο Μπαράκ Ομπάμα, πρέπει να δείχνουμε μεγαλύτερη ενσυναίσθηση σαν κοινωνία. Να καταλαβαίνω λοιπόν τα συναισθήματα των άλλων είναι οι ενσυναίσθησεις, να μπορώ να μπω στα παπούτσια τους, όπως το λέμε απλά, αλλά δεν είναι μόνο να καταλαβαίνω τα συναισθήματα, να καταλαβαίνω και τον τρόπο σκέψης τους. Γι' αυτό έχουμε και τη γνωστική και τη θυμική ενσυναίσθηση. Και γίνεται αρκετή έρευνα πάνω σε αυτό. Και μετά είναι η διαχείριση σχέσεων, στην οποία ξεχώρισα το coaching και mentoring, και όπως είπε και η Βικτόρια πριν, είναι και υπόθηκε και σε άλλες ομιλίες, ότι είναι σημαντική ικανότητα για τους ηγέτες. Άρα πρέπει να είναι ο ηγέτης coach, να μπορεί να coachάρει τους ανθρώπους, ακόμη και αν δεν έχει περάσει από επίσημη εκπαίδευση και πιστοποίηση για να γίνει coach. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει μια τάση, όπως βλέπω, να πηγαίνουν αρκετά στελέχη του HR και να εκπαιδεύονται για να μπορέσουν να εκπληρώσουν αυτό το ρόλο και να γίνουν και εσωτερικοί εκπαιδευτές. Ποια σας φαίνεται πιο σημαντική από αυτές τις ικανότητες, έτσι βλέποντας όλες μαζί? Μία σκισούλα που κάνουμε συνήθως είναι, και μπορείτε να την πάρετε μαζί σας για το σπίτι, να σκεφτείτε τρεις από αυτές που έχετε δυνατές και τρεις που θέλετε να βελτιώσετε, εσείς σαν άτομα. Μπορεί κάποια στιγμή να το σκεφτείτε και να δείτε πού βρίσκεστε. Ποια σας φαίνεται πιο σημαντική? Κάτι θέλετε να πείτε, σας βλέπω. Έτσι, ακριβώς. Πάμε βήμα-βήμα, πολύ σωστά, ακριβώς. Άρα, λοιπόν, για να πετύχω την αυτοδιαχείριση σαν κατηγορία, πρέπει να έχω πετύχει την αυτοεπίγνωση. Σωστό, γιατί πώς να ελέγξω ένα συνέστημα όταν δεν καταλαβαίνω ότι το νιώθω? Έτσι, και πολύ συχνά ένα συνέστημα, για παράδειγμα, που δεν το καταλαβαίνουμε, ακούτε κάποιους στελέχη να λένε: σηκώνομαι το πρωί και δεν θέλω να πάω στη δουλειά μου. Τι έχω πάθει? Πάει ένα μήνα, είναι ένας μήνας τώρα που δεν θέλω να πάω, είναι δύο μήνες. Κάποτε ένας πολύ επιτυχημένος διευθυντής στην Coca-Cola, μπορώ να το πω γιατί είναι καλό το παράδειγμα, μου είχε πει: όταν σηκώνομαι το πρωί και δεν θέλω να πάω στη δουλειά μου, είναι καμπανάκι. Κάτι δεν υπάρχει σωστό, κάτι δεν κάνω εγώ καλά, κάτι πρέπει να αλλάξω. Έτσι είναι μια ένδειξη για αλλαγή. Άρα λοιπόν, όταν δεν θέλω να πάω στη δουλειά μου, μπορεί λοιπόν να υπάρχει αυτή η κόπωση, μπορεί να αισθάνομαι απογοήτευση, ένα συνέστημα που δεν το καταλαβαίνουμε συνήθως, η οποία μπορεί να προέρχεται και από θυμό που προηγήθηκε, έγιναν κάποια πράγματα στη δουλειά για μεγάλο διάστημα και δεν κατάφερα να τα διαχειριστώ. Άρα όντως όλες παίζουν ρόλο, αλλά κάποιες είναι πιο σημαντικές. Άρα η ιδέα εδώ είναι ότι ο coach πρέπει να είναι ηγέτης και ο ηγέτης να είναι coach, έτσι. Και σίγουρα οι συναισθηματικά έξυπνοι coaches μπορούν να δημιουργήσουν και συναισθηματικά ευφυείς coaches. Βέβαια, το τοξάκι θα μπορούσα να το βάλω και διπλής κατεύθυνσης, καθώς και ένα συναισθηματικά έξυπνος coach μπορεί να βοηθήσει την ανάπτυξη συναισθηματικής νοημοσύνης του coach. Έτσι, υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο. Τώρα, να σας πω την μεθοδολογία που συνήθως ακολουθούσα. Βέβαια, υπόθηκαν κάποια πράγματα εδώ και θα πάω λίγο γρήγορα. Αλλά το θεωρητικό μοντέλο με το οποίο δούλεψα τουλάχιστον όλα τα χρόνια και δουλεύω και στο Πανεπιστήμιο είναι το μοντέλο του Ρίτσαρντ Μπογιάτζης, της αυτοκατευθυνόμενης μάθησης και αλλαγής. Εδώ λοιπόν υπάρχει ο ιδανικός εαυτός πάνω-πάνω. Θα δείτε τον ιδανικό εαυτό, ο οποίος είναι εδώ. Και πάμε έτσι σιγά-σιγά. Άρα, ο ιδανικός εαυτός να βρω. Τι θέλω να κάνω, και όπως μου έλεγε ο Ρίτσαρντ Μπογιάτζης στη συνέντευξη του πήρα στην Αμερική, μου είχε πει το εξής: μου λέει, τα πέντε χρόνια είναι λίγα όταν ρωτάς τους φοιτητές, κάνω μια συζήτηση, τι θέλουν να γίνουν, που βλέπουν τον εαυτό τους σε πέντε χρόνια. Πρέπει να βάλεις 10 χρόνια, μου λέει, τουλάχιστον.
Και όντως, όταν το έκανα φέτος, είχε πολύ μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Στα 5 χρόνια είναι πάρα πολύ μπερδεμένα τα παιδιά. Και να δείξω αυτό το ideal self. Όταν σου ρωτάς πού θέλεις να φτάσεις, τι θέλεις να γίνεις, αισθάνονται πάρα πολύ δύσκολο να απαντήσουν. Ελάχιστα παιδιά, σας πληροφορώ στο 4ο έτος που είναι αυτό το εργαστήριο, ξέρουν τι θέλουν να γίνουν. Τους δυσκολεύει πάρα πολύ. Και πολλές φορές κάποια θα σου πούνε: σπουδάζω 4 χρόνια, αλλά θέλω να ανοίξω ένα wine bar. Αυτό είναι το όνειρό μου. Μέχρι έχω ακούσει πολλές απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα, αλλά η πιο περίεργη που με προβλημάτισε, ομολογώ, παρόλο που ήταν χιουμοριστική, ήταν ενός φοιτητή που μου λέει: κυρία, εγώ θα μπω στην παρανομία. Τι να τα κάνω, λέει, τα άλλα δεν έχουν λεφτά, θα μπω στην παρανομία. Λέω: ωραίο το χιούμορ, αλλά μήπως εννοεί και κάτι, μήπως υπάρχει και κάτι από πίσω, κάποια πρότυπα τα οποία δεν τα έχουμε ψάξει όσο θα έπρεπε. Λοιπόν, άρα αφού βρούμε το τι θέλουμε να γίνουμε, το τι θέλουμε ιδανικά να πετύχουμε, και πολλές φορές και τα στελέχη δυσκολεύονται. Και έχω να σας πω ότι όταν έκανα coaching είχα και ένα θέμα εδώ πέρα, γιατί υπήρχαν κάποιες εξαιρέσεις, κάποια άτομα που μου έλεγαν: να σας πω τι θέλω πραγματικά να γίνω ή τι πρέπει να γίνω μέσα στον οργανισμό. Θα μου κάνετε coaching για αυτό που θέλω πραγματικά να γίνω, γιατί θέλω κάτι άλλο να γίνω. Ζωγράφος, λογοτέχνης, οτιδήποτε άλλο. Εκεί υπάρχει ένα θέμα των ορίων που βάζεις. Αφού λοιπόν καταλάβουμε τον ιδανικό εαυτό, πάμε στον πραγματικό εαυτό, ποια είναι τα δυνατά μας σημεία και ποια είναι τα σημεία βελτίωσης. Εδώ μας βοηθάει πολύ το 360 μοίρες feedback που θα δείξω σε λίγο. Δημιουργούμε ένα σχέδιο δράσης για να μπορέσουμε να γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ ιδανικού και πραγματικού εαυτού. Πειραματιζόμαστε με νέες συμπεριφορές, σκέψεις και συναισθήματα, όπως είπε και η Βικτόρια πριν, ότι δοκιμάζει στην πράξη τι κάνει, πώς λειτουργεί αυτό. Και μετά, βέβαια, δημιουργούνται με αυτόν τον τρόπο που είναι και η μάθηση τα νέα νευρονικά κυκλώματα και συνδέσεις στον εγκέφαλό μας, που είναι και το ζητούμενο σε κάθε πορεία μάθησης. Γιατί λένε ότι μάθηση ίσον αλλαγή, έτσι. Δεν μπορείς να είναι κάτι άλλο. Και όλα αυτά χρειάζονται ένα καλό πλέγμα και υποστηρικτικό δίκτυο σχέσεων, ώστε να μπορέσουμε να αισθανόμαστε υποστήριξη και από τους συναδέλφους μας και από τον οικογενειακό μας κύκλο και από τον coach, φυσικά. Ο coach αποτελεί ένα τέτοιο δίχτυ ασφαλείας. Το 360 μοίρες feedback το ξέρετε. Όταν πήγα λοιπόν το 2000, μου βάλανε να το κάνω αυτό, πριν πάω στην εκπαίδευση, και μου ζήτησαν να πάρω feedback από την οικογένειά μου και τους φίλους μου. Όχι μόνο από το επαγγελματικό περιβάλλον. Αυτό είχε πολύ ενδιαφέρον. Το συνεχίζω, ομολογώ, να το κάνω και στους φοιτητές μου και στις φοιτήτριές μου. Όχι στα στελέχη, αλλά στις φοιτητές και φοιτήτριες το κάνω. Και έχει ενδιαφέρον γιατί βλέπουμε πόσες αποκλίσεις έχουν τα αποτελέσματα. Πώς μας βλέπει η οικογένεια και πώς μας βλέπουν οι συνάδελφοι και το επαγγελματικό περιβάλλον. Μεγάλες αποκλίσεις. Και έρχονται τα παιδιά και λένε: κύριε, γιατί εγώ έχω διπλή προσωπικότητα, γιατί πηγαίνει στην οικογένεια με βλέπουν έτσι στη δουλειά ή οι συμφοιτητές μου αλλιώς. Η πραγματικότητα είναι ότι μπορεί να έχουμε εμείς διαφορετική συμπεριφορά. Και αυτό αρχίζουν λίγο να το σκέφτονται, εμείς να συμπεριφερόμαστε διαφορετικά. Επίσης, μπορεί η οικογένεια, ειδικά σε λίγο μεγαλύτερες ηλικίες όπως είμαστε εμείς, να έχει χάσει την εξέλιξή μας και να κρατάει μια εικόνα του παρελθόντος και ξαφνικά να μας βλέπουν οι άλλοι στη δουλειά εντελώς διαφορετικούς. Αλλά αυτά είναι όλα ωραία τροφή για σκέψη, νομίζω. Βεβαίως. Τον εαυτό μας. Ακριβώς. Εδώ είστε αμέσως στην επόμενη διαφάνεια είστε. Με ρωτάτε ακριβώς αυτό. Άρα στο τέλος, πολύ ωραία, είστε μπροστά από τις εξελίξεις. Αυτό είναι καλό. Στο τέλος, λοιπόν, παίρνουμε λοιπόν αυτό το προφίλ, γιατί αυτό δημιουργείται από το 360 feedback. Εδώ είναι αληθινό προφίλ, φυσικά χωρίς όνομα. Και καμιά φορά ζητάμε να μην βάλουν τους άλλους όλους μαζί, αλλά να χωρίσουν την οικογένεια και για να δούμε και τις διαφορές. Βλέπετε λοιπόν ότι όταν το δουλεύει κανείς αυτό και με φοιτητές αλλά και με στελέχη κυρίως, μπορεί πολύ καλά να καταλάβει ότι σε κάποια σημεία έχει αποκλίσεις. Είτε υπερεκτιμά τον εαυτό του, είτε τον υποτιμά. Και τα δύο συμβαίνουν συχνά. Και έχω να σας πω ότι πολύ συχνά τα παιδιά υποτιμούν τον εαυτό τους, οι φοιτητές, όταν λέω παιδιά είναι οι φοιτητές, υποτιμούν τον εαυτό τους στο κομμάτι της αυτοπεποίθησης. Δηλαδή οι άλλοι τους βλέπουν ότι έχουν αυτοπεποίθηση και αυτοί θεωρούν ότι δεν έχουν. Γιατί αλλιώς αισθάνονται μέσα τους. Και πολύ συχνά υπάρχει αυτή η σύγκρουση. Επίσης, πολλές φορές κάποιος μπορεί να υπερεκτιμά τον εαυτό του. Έχει φανεί από τις έρευνες ότι οι αποτελεσματικοί ηγέτες έχουν πολύ καλή αυτοαξιολόγηση. Δηλαδή, συμπίπτουν αρκετά τα ευρήματα τα δικά τους με τον άλλον. Οι λιγότερο αποτελεσματικοί ηγέτες και κυρίως οι ναρκισσιστές, αυτή η σκοτεινή τριάδα που λέμε, ναρκισσιστές, μακιαβελικοί και ψυχοπαθείς. Υπάρχουν δυστυχώς και αυτοί στους χώρους εργασίας, υπάρχουν και αυτοί δυστυχώς και σε μεγάλα ποσοστά. Λυπάμαι που θα το πω. Ψάξτε να βρείτε κάποια άρθρα του Κέτς Ντεβρίς,
ενός Ελβετού ψυχοθεραπευτή που ασχολείται με, με τους CEOs on the couch, έτσι, στον καναπέ. Τους βάζει στον καναπέ και βλέπει τι γίνεται. Ερευνητικά δεν τους βάζει πραγματικά. Μεγάλα ποσοστά ψυχοπάθειας. Και δεν φαίνονται. Αυτό είναι το κακό. Οι άλλοι κάπως φαίνονται, οι μακιαβελικοί και οι ναρκισσιστές. Οι ψυχοπαθείς δεν πολύ φαίνονται και είναι χειρότεροι και πιο δύσκολοι. Ένα βιβλίο που διάβαζα κάποτε για τη συναισθηματική νοημοσύνη, για τους άλλους δύο δίνει κάποια tips. Για τους ψυχοπαθείς λέει φύγετε μακριά. Δεν υπάρχει γιατρία. Οπότε λοιπόν αυτό το προφίλ δίνει πολλά αποτελέσματα, ενδιαφέροντα. Μπορεί να ταρακουνήσει λίγο και να λειτουργήσει και ως απειλή στον εγκέφαλο. Βέβαια υπάρχουν και κάποιες έρευνες που δείχνουν ότι πολλές φορές και ο φόβος μας βοηθάει σε αλλαγή. Ένα μικρό ποσοστό φόβου. Γι' αυτό βλέπετε ότι όταν πάει κάποιος στο γιατρό και του πει να κόψει το κάψιμο, μόνο τότε το κόβει. Έτσι δεν το κόβει πριν, όταν έχει άλλες ευκαιρίες πολλές φορές. Εντάξει, δεν θέλουμε βέβαια να δουλεύουμε με το φόβο, αλλά πολλές φορές λειτουργεί και ο φόβος αυτά. Πάμε τώρα στο action plan. Επιλέγουν λοιπόν οι ίδιοι οι άνθρωποι, είπαμε αυτοκατευθυνόμενη μάθηση, επιλέγουν τις δυνατές τους ικανότητες. Μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό στο action plan να έχουμε και τις δυνατές ικανότητες. Πολύ συχνά οι άνθρωποι πάνε γρήγορα στο τι πρέπει να βελτιώσουν και χάνουν την εστίαση στα δυνατά τους σημεία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να τους βοηθήσουμε να το καταλάβουν, ότι έχουν και δυνατά σημεία στα οποία θα δουλέψουν. Επιλέγουν τρεις ικανότητες ανάπτυξης, όχι οποιασδήποτε, αυτές που θα τους βοηθήσουν να πετύχουν τον ιδανικό εαυτό. Αυτές που θα τους βοηθήσουν στο στόχο που έχουν πραγματικά. Και μετά δημιουργούν τις αναπτυξιακές ενέργειες. Αυτό που έχω κάνει εγώ τουλάχιστον για τις αναπτυξιακές ενέργειες είναι να ζητάω από τους ανθρώπους μόνοι τους να τις βρούνε. Πολλές φορές κάνουν έρευνα στο διαδίκτυο, διαβάζουν βιβλία, ψάχνουν να βρουν ένα role model για να μπορέσουν να βρουν μόνοι τους και να ασχοληθούν. Το οποίο τους δίνει αρκετή παρακίνηση να το κάνουν. Και υπάρχουν πολλά πράγματα. Υπάρχουν TEDx Talks, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να βρει με πολύ επιστημονικό τρόπο και ωραία πράγματα στο διαδίκτυο και δεν το ξέρουμε. Άρα και το χρονοδιάγραμμα είναι σημαντικό, αλλά είναι σημαντικό να σκεφτούν και κάποιες θετικές ή αρνητικές δυνάμεις αλλαγής. Δηλαδή, τι μπορεί να τους βοηθήσει στην αλλαγή και τι μπορεί να τους δυσκολέψει. Πολλές φορές, ας πούμε, στις αρνητικές βάζουν την αναβλητικότητά τους, τον εαυτό τους, έτσι, την οικογένειά τους που δεν τους υποστηρίζει, μία μητέρα αυταρχική. Βάζουν διάφορα σε αυτή την κατηγορία. Πολλές φορές οικονομική κρίση. Αλλά και στις θετικές μπορεί κάποιος να βάλει την οικογένεια ή κάποιο άλλο πρόσωπο που μπορεί να τους βοηθήσει. Τώρα. Μία μικρή ιστοριούλα, ένα περιστατικό βασικά από την ιστορία της Ελένης, μιας γυναίκας με την οποία είχαμε κάνει coaching στο πλαίσιο ενός executive coaching σε μία εταιρεία το 2006 περίπου ήταν αυτό, τόσο παλιά Βικτόρια, όπου είχαμε συμφωνήσει με το HR, φυσικά το κάνανε για αναπτυξιακούς σκοπούς. Το ευχάριστο είναι ότι αυτό το πρόγραμμα, γιατί την εποχή εκείνη, όπως ξέρετε, το coaching δεν ήταν τόσο διαδεδομένο, είχε training και coaching μαζί, ένα συνδυασμό, και είχε πάρει και βραβείο στα HR Awards. Έτσι, στην κατηγορία Leader Learning and Development, το οποίο ήταν κάτι θετικό, γιατί όντως ήταν κάτι καινούριο. Η Ελένη, λοιπόν, που είναι ψευδώνυμο φυσικά, κάποια στιγμή είχε την ομάδα της, τους στόχους της, ζητάει ο διευθυντής να τη δει. Ξέρει ότι δεν έχει πετύχει τους στόχους με την ομάδα της, μπαίνει λίγο μαγκωμένη μέσα στο γραφείο του διευθυντή και ο διευθυντής λέει μία φράση, «Με απογοήτευσες». Μόλις το ακούει η Ελένη, αντιδράει πολύ έντονα, χτυπάει το χέρι στο τραπέζι, λέει «Παρετούμε». Έφυγε, πήγε σπίτι της. Γύρισε, το σκέφτηκε στο σπίτι, λέει «Τώρα εγώ τι έκανα, αφού μου αρέσει η δουλειά μου, αφού την αγαπάω, εντάξει, ήξερα, δεν είχαμε πετύχει τους στόχους, γιατί δεν κάθισα να συζητήσω μαζί του». Η Ελένη, λοιπόν, δεν μπορούσε να διαχειριστεί κάποια συναισθήματα δύσκολα, έτσι, και βλέπετε τα προσωπάκια. Αυτά είναι τα 6 βασικά συναισθήματα. Δεν μπόρεσε να διαχειριστεί κυρίως το θυμό της. Έτσι, είχε και λίγο φόβο. Πολλές φορές ο θυμός με το φόβο είναι και μαζί. Το θυμό δεν μπόρεσε να διαχειριστεί και έπαθε αυτό που λέμε συναισθηματική πειρατεία. Δηλαδή, το συνέστημα, σαν πειρατής, κέρδισε τη λογική, δεν σκέφτηκε καθόλου λογικά, είχε μία έντονη αντίδραση, δεν είχε την κατάλληλη συμπεριφορά και μετά αισθάνθηκε άσχημα για αυτό που έγινε. Το δουλέψαμε βέβαια μέσα στο coaching, όπως καταλαβαίνετε. Είναι ένα από τα περιστατικά αυτά που πρέπει να τα δουλέψεις. Και τελικά κατάλαβε όλο αυτό και γιατί στον εγκέφαλο γίνονται διάφορα τη στιγμή που παθαίνουμε αυτή την πειρατεία. Έτσι. Δεν πάει καθόλου το ερέθισμα στο λογικό εγκέφαλο, αλλά πηγαίνει κατευθείαν στο συναισθηματικό, στο λιμβικό σύστημα και στην αμυγδαλή που είναι μαζί με τον υπόκαμπο τα κέντρα, τα πολύ σημαντικά μνήμης και ακόμα και συναισθηματικής μνήμης από το παρελθόν. Έτσι. Και έπαθε λοιπόν αυτό. Τώρα, γιατί πιστεύετε ότι το έπαθε αυτό η Ελένη, γιατί έπαθε συναισθηματική πειρατεία, να γυρίσω εδώ με αυτό που άκουσα από το διευθυντή της. Τι πιστεύετε, κάποιες σκέψεις? Πέστε το. Μπράβο. Είναι η πρώτη φορά που το βρίσκει κάποιος με την πρώτη. Μπράβο σας. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, το με απογοήτευση στην περίπτωση της Ελένης το είχε πει ο πατέρας της. Δεν το είχε συνειδητοποιήσει βέβαια ότι γι' αυτό το λόγο είχε αυτή την έντονη αντίδραση. Μέσα από τη συζήτηση και μέσα από αυτό που προέκυψε, φάνηκε ότι το είχε πει κάποτε ο πατέρας, ο οποίος ήταν πετυχημένος και, και γνωστός, επώνυμος άνθρωπος, εν πάση περιπτώσει. Όπου
της δημιούργησε όλο αυτό και ήταν πολύ πιο δυνατά τα συναισθήματα που ένιωθε από αυτό που άκουσα. Άλλο συναισθηματικός εγκέφαλος, δεν ξεχωρίζει ότι ήταν ο διευθυντής ο πατέρας. Ενεργοποιήθηκε πάλι όλο αυτό μέσα από αυτό που είχε κρατήσει ως σε νεαρότερη ηλικία. Βέβαια, τώρα εδώ μπορεί να μπει κανείς και στα χωράφια της ψυχοθεραπείας. Δεν σημαίνει ότι πάντα μπορείς να χειριστείς τέτοια πράγματα και ίσως μπορείς όμως να καταλάβεις πώς αυτά έχουν αντίκτυπο στην επαγγελματική σου ζωή. Άρα, κουβαλάμε, κανένας δεν είναι έτσι, δεν λειτουργεί μόνος του και καθαρός. Όλοι κουβαλάμε κάποια πράγματα από την παιδική μας ηλικία, πράγματα που μας βοηθούν και πράγματα που μας δυσκολεύουν. Αρκεί να τα συνειδητοποιήσουμε. Άρα, λοιπόν, τα κόκκινα πανιά, αδικία, αμφισβήτηση, υποτίμηση, όλα αυτά υπάρχουν στους χώρους εργασίας, συμφωνείτε? Και δεν τα λέμε κόκκινα πανιά, γιατί μπορεί όντως να δημιουργήσουν αυτή την έντονη συναισθηματική πειρατεία. Κάνουμε κάποιες ασκήσεις βιωματικές ώστε να αρχίσουν να αναγνωρίζουν οι άνθρωποι τα ερεθίσματα που τους δυσκολεύουν. Ποιο είναι το πιο δύσκολο για εσάς να διαχειριστείτε από όλα αυτά? Σε μένα, ας πούμε, είναι η ειρωνία. Αδικία. Πόσοι έχουν την αδικία? Φαντάζομαι αρκετοί. Έτσι που συμπεριλαμβάνει. Υποτίμηση, που επίσης είναι αρκετά συχνό. Ωραία. Έχετε πολλούς να κάνουν εδώ συνεδρίες coaching για όλα αυτά τα θέματα. Λοιπόν, θα κλείσω με το ποιες είναι οι τάσεις για το μέλλον. 2-3 πραγματάκια. Σίγουρα τα ευχάριστα νέα και τα καλά νέα είναι ότι υπάρχει νευροπλαστικότητα, ότι ο εγκέφαλός μας γυμνάζεται, αλλάζει με την εκπαίδευση και την επανάληψη και με διάφορους τρόπους έτσι, και με το coaching φυσικά, αλλάζει ο εγκέφαλός μας. Μία τάση είναι το neurocoaching, όπου θα δείτε ότι το neuro μπαίνει μπροστά από πολλές λέξεις πλέον, neuromarketing, neuroeconomics, είναι και το neurocoaching και υπάρχουν αρκετές εκπαιδεύσεις πάνω σε αυτό, θα βρείτε στο διαδίκτυο. Και μία τάση επίσης είναι και το coaching μεταξύ των ανθρώπων, το peer-to-peer coaching, το οποίο έχει φανεί και με μία έρευνα που έκανε και ο Ρίτσαρντ Μπογιάτζης και μου είχε στείλει. Μου είπε ακριβώς ότι εκπαιδεύουν κάποιους ανθρώπους μέσα στον οργανισμό και μετά κάνουν ο ένας τον άλλον coaching. Το χρησιμοποιούμε λίγο και στο πανεπιστήμιο, αλλά πολύ λίγο, έτσι, γιατί απλά να πάρουν μια γεύση στα παιδιά, γιατί σίγουρα η πιστοποίηση ενός coach είναι πολύ σημαντική. Και θα κλείσω λοιπόν με κάτι που επίσης δανείστηκα από ένα άρθρο του Ρίτσαρντ Μπογιάτζη στο τελευταίο Harvard Business Review, που μιλούσε για το coaching. Σας το συστήνω, είναι πολύ ωραίο άρθρο και έτσι κάνει μια ανασκόπηση για το coaching. Και λέει λοιπόν, η ανάπτυξη των ανθρώπων γίνεται με τον ίδιο τρόπο που γίνεται η εξόρυξη του χρυσού. Θα πρέπει να καθαριστούν τόνοι σκόνης για μια ουγγιά χρυσού. Αλλά κανείς δεν πάει στην εξόρυξη ψάχνοντας για σκόνη. Όλοι πάνε ψάχνοντας για χρυσό. Οπότε ελπίζω και εσείς να μπορέσετε να βρείτε το χρυσό που κρύβεται μέσα σας και στους πελάτες σας και να τους βοηθήσετε να γίνουν καλύτεροι επαγγελματίες και καλύτεροι άνθρωποι. Σας ευχαριστώ πολύ.